Από τη μια η ισχυρή άνεμη και από την άλλη οι έντονοι κυματισμοί στο νησί μας, οι οποίοι χαλούν τα σχέδια αρκετών δημοτών και επισκεπτών για βουτιές στις παραλίες. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες σε παραλία των Χανίων. Το ρολόι δείχνει 12 το μεσημέρι, με τις εικόνες να αφήνουν πικρή γεύση στους επαγγελματίες, οι οποίοι μετρούν τις οικονομικές ζημιές τους, καθώς οι πληρότητες αγγίζουν μόλις το 20%. Έχουμε πάθει μεγάλη ζημιά. Φυσάει πάρα πολύ, είναι η φούρια της δουλειάς και εξαπλώσει μας στην άδεια. Είναι 12 η ώρα, υπό άλλες συνθήκες η παραλία μας θα ήταν γεμάτη. Βλέπετε και η είδη σας, είμαστε 20% πληρότητα. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων, από ό,τι βλέπετε και η θάλασσα είναι πολύ ταραγμένη και έχει πάρα πολλά κύματα, οι ναυαγοσώστες καθημερινά, ακόμα και παραπάνω, περισσότεροι από αυτοί που υποχρεούνται να υπάρχουν στις παραλίες, ενημερώνουν τον κόσμο. Έχουμε όμως και το βόρειο μέτωπο, το οποίο έχει πάρα πολύ υψηλό κυματισμό, λόγω των υψηλών ανέμων εντάσσεων, δηλαδή των ανέμων στο κεντρικό Αιγαίο. Άρα έχουμε ένα δεύτερο κίνδυνο που ελοχεύει ο κίνδυνος για πνιγμούς. Οι θάλασσες δεν είναι τόσο καλές. Άρα είναι κάτι που πρέπει να προσεχθεί. Πέρυσι τον Ιούνιο δεν έπεφτε καρφίτσα στις παραλίες, ενώ φέτος λόγω των ισχυρών ανέμων οι ξαπλώστρες είναι σχεδόν άδειες, με τους επαγγελματίες να ποντάρουν στην εξασθένιση των ανέμων. Δεν μπορούν να μπουν οι άνθρωποι στη παραλία. Είναι κλειστή η παραλία, τους ενημερώνουν και φεύγουν οι τουρίστες, πάνε εκδρομές και δεν ξέρω πού. Εδώ που περιμένουν να δουλέψουμε, δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Τοπικά και τα 6 μποφόρ. Στα νότια όμως θα τους δούμε και πάλι στα 7, τοπικά 8 μποφόρ. Ωστόσο, ορισμένοι τολμηροί στις παραλίες αψηφούν το κίνδυνο και τις προειδοποιήσεις των ναυαγοσωστών και βουτούν στα μανιασμένα κύματα, με τα ατυχήματα να είναι συχνά. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι δεν μας ακούν. Ακούτε τώρα και το παιδί που φωνάζει κάτω στην παραλία. Δεν μας ακούν και έχουμε αρκετά ατυχήματα. Καθημερινά έχουμε περίπου 10, 12, 8 ατυχήματα. Στέλνουμε καθημερινά διακομιδές στο νοσοκομείο. Με αποτέλεσμα και να δυσχεραίνεται το έργο μας, να μην μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Πέρα από τις πυρκαγιές, ελοχεύει ο κίνδυνος πνιγμού, δήλωσε ο Μανώλης Λέκας, ο οποίος εφιστά την προσοχή των λουόμενων, οι οποίοι θα μπορούν να απολαύσουν δροσερές στιγμές στις παραλίες από την ερχόμενη Παρασκευή, οπότε οι άνεμοι εξασθενούν με την παράλληλη αύξηση των θερμοκρασιών. Παραμένει ο κυματισμός και πάλι στα βόρεια, αλλά και οι άνεμοι αρχίζουν σιγά σιγά και εξασθενούν περισσότερο. Και αυτό βέβαια από την Πέμπτη το μεσημέρι προς το απόγευμα, θα έλεγα περισσότερο, εξασθενούν πάρα πολύ άνεμοι. Με αποτέλεσμα την Παρασκευή και το Σάββατο να έχουμε με τη βόρεια τάση του ανέμου, αλλά σαφώς πολύ πιο ήπιες εντάσεις, καλύτερος ο κυματισμός, ώστε να δοθεί ευκαιρία και για τους επισκέπτες να απολαύσουν τις θάλασσες. Τώρα που θα κόψουν οι άνεμοι, θα δούμε τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν λίγο υψηλότερα. Προς Θεού, δεν μιλάμε για καύσωνα.